Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Pet Show είναι και αυτή τη βδομάδα μαζί σας και σήμερα έχουμε καλεσμένη στο στούντιο την Εστέλα Μέτη, συνεργάτη της Τατιάνας Στεφανίδου στην εκπομπή Γεια Μία σας. Και τον Πίκολο. Τον Πίκολο, αυτό το ξεχνάμε. Τον Πίκολο. Μην το σηκώνεις έτσι γιατί θα πρέπει να βάλουμε έξι στο... Είναι και πρικισμένος. Θα κομπλάρουνε πολύ. Είναι και πρικισμένος ο Πίκολο για το μέγεθός του. Γεια σου, ο Πίκολος είναι ένα Yorkshire Terrier mini. Δεν είναι κλασική αμφίεση Terrier, γιατί τα Terrier έχουν πιο μακρύ τρίχωμα, είναι πιο χνοδοτά. Τον κούρεψα όμως πρόσφατα. Και είναι λίγο, η μουσούδα του είναι λίγο σε έτσι wow, παραπέμπει, αλλά είναι Terrier. Τον κούρεψες γιατί δεν... Τον κούρεψα γιατί, κοίταξε... Θέλει πολύ περιποίηση. Θέλει πάρα πολύ περιποίηση. Και γενικά η τριχούλα του πρέπει... επειδή μακρύνει πάρα πολύ γρήγορα, είναι σαν ανθρώπινη τρίχα. Λίγο με είχε παιδεύσει. Δεν προλάβαινα να τον χτενίζω κάθε μέρα. Οπότε και για να ανανεωθεί, τον κούρεψα. Εντάξει, δεν είναι άσχημο. Η μαμά μου λίγο έχει φρικάρει λίγο. Αλλά τι νομίζω, αγάπη μου. Τι είναι. Σε βγάλαμε στην τηλεόραση. Είσαι μούρη τώρα. Εντάξει, βγήκε και στην εκπομπή. Πρωταγωνιστή. Το βγάλατε και στην εκπομπή. Οπότε το βγάλαμε. Το βγάλαμε. Έχει σήμερα ζέσταμα. Τη τιμητική του. Λένε ότι είναι υπολεργικό το τριχώμα του. Ισχύει, ξέρεις. Είναι. Είναι σαν ανθρώπινη τρίχα και μάλιστα είναι από τα σκυλιά, τα Yorkshire, τα οποία είναι τόσο γερή τρίχα του που δεν πέφτει. Δηλαδή, δεν γεμίζει, ας πούμε, ένα σπίτι τρίχες. Να έχεις τέτοιο πρόβλημα, αν είσαι αλλεργικός στις τρίχες. Δεν μπορείς να είσαι αλλεργικός στις τρίχες ή μπορεί να μην σ' αρέσει να βλέπεις ένα σπίτι γεμάτο τρίχες. Ναι, και τα ρούχα σου, ας πούμε. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που λένε θέλω ένα σκύλο, αλλά θέλω ένα σκύλο που να μην μαδάει. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρξει. Είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά το Yorkshire είναι πιο κοντά στη λύση που θέλεις. Γιατί κατά ψέματα πρέπει να πάρεις και ένα ζώο το οποίο να μην σε παιδέψει. Να το χαρείς κι εσύ, δηλαδή. Θα ζήσει μαζί σου 10 χρόνια τουλάχιστον. Πρέπει να μεγαλώσει ένα μωρό. Θα είναι και μικρό σου, μα είναι ζουν περισσότερο από το μεγάλο. Ο κτηνίατρος μου είπε ότι έχουν βρει. Έλα. Έχουν βρει και σκυλί Yorkshire, το οποίο ήταν και 22 ετών. Μαθουσάλλα. Συνήθως ζουν 15 χρόνια, 16, με σωστή περιποίηση. Ζουν αρκετά. Είναι το πρώτο κατοικίδιο που είχε ή. Λοιπόν. Όχι, είναι το δεύτερο κατοικίδιο. Το πρώτο κατοικίδιο που είχα είναι λίγο δυσάρεστη ιστορία. Να την πω, κάνω να την πω, ναι. Λοιπόν, είχα αγοράσει από ένα pet shop ένα σκυλί. Θα το πω έτσι όπως το έζησα. Το είδα στη βιτρίνα, μου άρεσε, μου έκανε κάτι χαδάκια και ήταν 5 μηνών. Και τους ρώτησα, είναι 5 μηνών, τι θα το κάνετε. Και μου λένε ότι δεν ξέρουμε τι θα το κάνουμε. Καλά, προφανώς θα το πουλήσουμε, θέλαμε. Επειδή ήταν μεγάλο. Δεν ξέρω, έχω ακούσει διάφορα. Ότι λένε στα pet shop ότι αν περάσει τους 5 μήνες και μείνει απόλυτο, τους κάνουν αυθανασία. Και επειδή το έχω ακούσει αυτό και το λυπήθηκα πάρα πολύ, το πήρα. Το αγόρασα. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, το αγόρασα. Και οι περισσότεροι πάντως έτσι την πατάνε, να ξέρεις. Περνάνε από τη βιτρίνα, βλέπουν τα χαριτωμένα κουταβάκια. Ξέρεις τι, αυτός είναι και ο σκοπός τους, γι' αυτό το έχουν και στη βιτρίνα. Δηλαδή όλο αυτό είναι πολύ marketing. Το αγόρασα και ήταν άρρωστο, το αγόρασα άρρωστο. Μου είχαν πάρα πολλά προβλήματα. Είχε ψωρίαση, είχε μυκητίαση, ήταν πολύ φοβισμένο, δεν μπορούσε να κάτσει με κανέναν. Προσπαθούσε, ήταν και μικρόσωμο και δάγκωνε όλους τους υπόλοιπους εκτός από μένα. Δεν έμαθε ποτέ, το είχα μέχρι, το πήρα 5 μηνών και το είχα μέχρι 10 μηνών. Τέλος πάντων ήταν πολύ προβληματικό και στο τέλος είχε έπαθει και ένα ατύχημα και απεβίωσε. Λοιπόν, και είχα πει όταν πέθανε η Μίνη ότι είχα πάθει μεγάλο σοκ. Όσοι έχουν σκυλιά. Βλέπω και φωτογραφίες. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Λέμε φωτογραφίες του τριχωτού. Πριν τον κουρέψει. Αυτό είναι το οριτζινάλε του. Και εδώ είναι μαζί με ένα άλλο σκυλί. Ένα άλλο σκυλί. Ναι. Dashhound είναι αυτό, πώς είναι. Αυτό είναι γλουκάνικο. Ναι, το γλουκάνικο, ναι, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και έτσι όταν πέθανε το άλλο σκυλί, Μίνη, είπε ότι θα πάρω, θα αγοράσω το σκυλί, όποιο σκυλί και αν είναι, που θα βρίσκεται στο ίδιο κλουβί που πήρα τη Μίνη. Δεν είχε σκεφτεί να πάρει ένα σποτάκι.
Εγώ δεν είμαι εναντίον του να αγοράζουμε ζώα, αν και. Εγώ πλέον είμαι εναντίον. Συνιστώ να. Είμαι εναντίον να πάρεις. Να παίρνουμε αδέσποτα για ποτά που έχουν περισσότερο ανάγκη. Όχι, έχεις δίκιο. Είμαι πλέον εναντίον να πάρεις, να αγοράσεις ζώο, γιατί συμβάλλεις στην παραγωγή στο εμπόριο ζώων. Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό, αν με ρωτάς τώρα. Θες να δούμε ένα βιντεάκι, αν είναι έτοιμα τα παιδιά, να δούμε ένα μικρό βιντεάκι και να συνεχίσουμε. Αυτός είναι ο Πίκολος. Αυτός είναι ο Πίκολος που αγαπάει τη Μαντούρα. Καπνίζει όμως και πρέπει να είναι άσχημα μηνύματα. Την κόβω την λογοκρισία τη φωτογραφία. Το ξέρει τώρα, εντάξει, είναι χαρίτο. Το έχουμε το βίντεο. Ωραία. Πάμε να δούμε το βιντεάκι. Θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. You are talking about dirty cages, wire floors, rusty. You're talking about food that is contaminated, water filled with algae sometimes, dogs that are emaciated. It's a horrible, horrible existence for man's best friend. This is the life of a puppy mill dog. Melanie Kahn with the Humane Society of the United States says many puppy mills have hundreds, some even thousands of dogs. They never get to have human interaction like most of the dogs that we own ourselves. It's a horribly sad experience for these dogs. Which leads to dogs with severe physical and emotional problems. Dogs scared of anything, including grass, because they've never seen it before. We see horrible physical conditions, problems with the paw pads from being on those wire floors for their whole lives, eye problems, ear problems, it just goes on and on. With an estimated 10,000 puppy mills in the United States, the industry rakes in hundreds of millions of dollars a year. It's a profit-driven industry, so there's very little incentive for these puppy mill operators to stop producing dogs at this alarming rate. Even more alarming, the number of people who own puppy mill dogs but don't even realize it. Many consumers unknowingly purchase puppy mill dogs at pet stores and online without knowing where the dogs came from. When you do make the decision to purchase a dog in a pet store, what you're doing is supplying the puppy mill industry. You are condemning that puppy's mother and father breeding in a puppy mill to those horrible conditions for their entire lives. But you can help put a stop to puppy mills. Don't buy a dog at a pet store. Don't buy a dog online. If you do want to get a dog, look at a shelter first or a rescue. And if you don't find the dog of your dreams there, make sure you're going to a good, responsible breeder. No civilized society should ever allow dogs to be raised in these kinds of conditions. Λοιπόν, είδαμε το βίντεο, να πούμε φυσικά ότι αυτά είναι πλάνα από το εξωτερικό και όπως έχω πει και άλλη φορά στην εκπομπή και αυτή είναι η δική μου άποψη ότι όσοι θέλουν να πάρουν ένα σκυλάκι, καλό είναι να κοιτάξουν στην μεγάλη δεξαμενή των αδέσποτων που υπάρχει γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζωάκια που ζητάνε ένα σπίτι και είναι πολύ δύσκολο δυστυχώς να βρουν όλα αυτά τα ζωάκια ένα σπίτι και από εκεί πέρα αν επιμένει να πάρει ένα σκύλο ράτσας τότε να απευθυνθεί σε έναν καλό και υπεύθυνο εκτροφέα. Θα μου πείτε πού θα βρούμε έναν καλό και υπεύθυνο εκτροφέα. Στην εκπομπή αυτή έχουμε κάνει μια προσπάθεια να φέρουμε καλούς και υπεύθυνους εκτροφείς και άλλωστε μπορείτε να απευθυνθείτε στον πανελλήνιο όμιλο κάθε φυλής και εκείνοι να σας καθοδηγήσουν. Έτσι. Τι βιντεάκι ήταν αυτό τώρα που είναι λίγο σοκαριστικό. Ξέρεις, περισσότεροι μου λένε τι είναι αυτά που δείχνεις, γιατί τα δείχνεις. Δεν είναι και αυτή η πλευρά. Δηλαδή η ζωή είναι μόνο. Τριαλαλό. Και μάλιστα πρέπει να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Όταν θα πάρουμε κατοικίδιο, να είμαστε ενημερωμένοι. Και να μην συμβάλλουμε στο εμπόριο αυτό των ζώων που είναι τόσο άσχημο. Θέλω να σου πω ότι όταν έβγαλε τα προβλήματα αυτό το πρώτο μου σκυλί και του είχα καταγγείλει και πήρα τηλέφωνο στο pet shop, μου είπαν, α, εντάξει, μπορείτε να μας το φέρετε, να σας το αλλάξουμε. Δηλαδή, αυτά είναι η καλύτερη λύση. Και με τιμούσαμε αυτή την πρόταση που μου κάνανε. Εντάξει, να πω.
Δυστυχώς. Έτσι συμβαίνει. Οπότε την επόμενη φορά, εντάξει, να ζεις πολλά χρόνια ο Πίκολο. Φτούφτου το καμάρι μου. Είπαμε ότι είναι τριόχρονο. Συνήθως τα μικρόσωμα ζώα ζουν περισσότερα χρόνια. Αλλά αν θέλεις να του πάρεις κάποια στιγμή παρέα. Αδέσποτο. Όχι, πια θεωρώ ότι το αδέσποτο είναι κατάλληλη λύση. Βοηθάς και ξέρεις μια ψυχούλα που είναι στον δρόμο και ότι δεν υπάρχει συμφέρον ούτε κύκλο πίσω από αυτό. Πολύ σημαντικό. Τώρα το Yorkshire. Το Yorkshire. Το Yorkshire. Το ναι. Επέλεξες για κάποιο λόγο τη συγκεκριμένη φυλή, όχι, απλά. Όχι, όχι. Όταν το αγόρασα, δεν ήξερα σχεδόν τίποτα για τη ράτσα. Ήξερα ότι υπάρχει αυτή η ράτσα. Όταν το είδα και ήταν πολύ παιχνιδιάρικο, μετά άρχισα να διαβάζω όταν τον αγόρασα. Και λέει ότι ότι είναι πάρα πολύ τσαχπίνης, ότι είναι πάρα πολύ δραστήριος, παιχνιδιάρης. Είναι όλα αυτά. Είναι με την πολύ περίεργη έννοια της λέξης φύλακας. Δεν σε να δαγκώσει, ας πούμε, τον κλέφτη, αλλά σε προειδοποιεί. Λοιπόν. Γελάνε, τους ακούω. Γελάνε, ξέρω γιατί μέσα. Γελάνε. Γελάνε. Έχουμε το βίντεο. Άρα, να σας πω το κάτι. Έχεις. Είναι φύλακας, αλήθεια. Και μάλιστα όταν δει έναν άντρα να πλησιάζει. Συγγνώμη, θέλω να πω. Όταν βλέπει άντρα να πλησιάζει. Προστατεύει το θηλυκό. Όχι, προστατεύει εμένα. Γίνεται έξαλλος. Φυσικά. Φυσικά. Και δεν θέλω γέλια, παιδιά, μπορεί. Λοιπόν, τα μεγέθη μετράνε. Να πούμε ότι ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο εκπαιδευτής Θοδωρής Τριάντης, όπως είχαμε προαναγγείλει και στο Facebook. Και θα μας πει. Και εκείνος έχει και εκείνος ένα τεριέ. Έχει τον μεγάλο ξάδερφο τον τεριέ. Τον πολύ μεγαλύτερο. Airdale, νομίζω λέγεται τεριέ. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Πάμε να δούμε όμως, γιατί είναι και φύλακας, ένα βιντεάκι για να δείξει τι εννοώ. Πάρ' τον Νίκο, έχει φτάσει, έχει έρθει εδώ αυτός. Βλέπεις. Από το πολύ τρέξιμο. Είδες. Εγώ τα λέω. Εκείνοι που γελάνε μέσα. Όταν πρώτο είδα το βίντεο, νόμιζα θα βγει κανένα ροτβάιλερ, κανένα πίτμπουλ, κανένα λυκόσκυλο, τέλος πάντων γερμανικός πειμενικός. Και βγαίνει ο αρουραίος, το Yorkshire Terrier. Έχω δει και μεγάλα σκυλιά που τους πετάνε, ας πούμε, λίγο κρέας και δεν ξέρω γιατί οι κλέφτες ξέρουν κόλπα. Και άχρηστο δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Τα μικρά σκυλιά. Είναι προειδοποίηση, είναι σαν καμπανάκι. Καταλαβαίνεις. Θέλω να το περασπιστώ. Ο κύριος που μπήκε εκεί στο αυλή, τέλος πάντων, το κατάλαβε πολύ καλά γιατί ακόμα τρεις. Λοιπόν, είπα πριν, τον κυνήγησε αρουραίος. Ξέρεις ότι το Yorkshire Terrier στην Βόρειο Αγγλία, κάπου εκεί στο Yorkshire, κυνηγούσε αρουραίους. Στη Βικτωριανή εποχή τους είχαν οι αριστοκράτες και οι ευγενείς για να κυνηγάνε αρουραίους και... Είχαν αρουραίους οι αριστοκράτες και οι ευγενείς. Αμέ πώς, δεν είχαν τι, δεν είχαν αρουραίους εκεί στα παλάτια. Και είχαν τα Yorkshire για να τα κυνηγάνε. Άρα είναι κυνηγός. Είναι κυνηγόσκυλο. Τι νομίζεις, έτσι απλά, ξέρω εγώ τι διαλέγω. Επίσης, είναι πολύ έξυπνα σκυλάκια, φαντάζομαι ότι έχεις καταλάβει αυτό. Είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ. Του έχεις μάθει κόλπα, είναι εκπαιδευμένος. Ξέρεις τι, έκανα μια βλακεία, δεν έφερα το αρκούδι του. Κάνει πάρα πολλά κόλπα αυτό το αρκούδι. Να δούμε 30 δεύτερα από το επόμενο βίντεο. Να μου πεις αν τα κάνει αυτά. Για να δω. Για πάμε να δούμε. Good.
Κοίταξε. Νομίζω ότι ο Πίκολο το κοιτούσε με ενδιαφέρον το κορίτσι. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι και νοικοκυρά, όπως είδες, βάζει πλυντήρια, συμμαζεύει. Πολύ, πολύ, και είναι και πολύ όμορφη. Αλλά ήταν σαν λούτρινο, ήταν σαν ψεύτικο. Λες και είχε τηλεχειριστήριο. Κοίταξε. Λίγο με φρικάρει όλο αυτό να είναι τόσο εκπαιδευμένο το σκυλί. Νομίζω δεν έχει χαρακτήρα και προσωπικότητα. Ναι, μπορεί. Απ' την άλλη όμως. Τα περισσότερα σκυλιά χαίρονται όταν εκτελούν εντολές για σένα και ναι, δουλεύουν για σένα. Ναι, είναι αλήθεια, αλλά αυτό λίγο το έχει παρακάνει. Τώρα, φυσικά η ιδιοκτήτρια είχε κάνει με άλλο κόπο για να το εκπαιδεύσει. Θέλει πάρα πολύ χρόνο και προσπάθεια και συνέχεια να κάνεις τις ίδιες ασκήσεις κάθε μέρα. Δεν ξέρω. Νομίζω πως δεν έχω την υπομονή και κακώς βέβαια, αλλά μου αρέσει να έχει το χαρακτήρα του. Να με ακούσει αυτά που πρέπει. Το χαρακτήρα του άντρα δηλαδή, αραχτός, το χαρακτήρα αραχτός του. Στον καναπέ και... Όχι, αλήθεια, αλήθεια, όπως το πιστεύω αυτό, έτσι όπως παρατηρώ τα σκυλιά, δηλαδή. Ξέρεις, όπως γεννιούνται οι άνθρωποι με το χαρακτήρα και τα σκυλιά, γεννιούνται και αυτά με χαρακτήρα. Πώς βλέπεις τα κουτάβια που ένα θα είναι πάρα πολύ σκανταλιάρικο, το άλλο θα είναι ήσυχο, το άλλο θα είναι απομονωμένο, το άλλο θα είναι πολύ κοινωνικό, το άλλο θα είναι πειραχτήρι, έτσι είναι και έτσι είναι. Έχουν το καθένα το χαρακτήρα του. Αλήθεια, παρατηρώ, το ξέρω. Τι? Παρατηρώ, λέω. Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα κουτάβια, τα σκυλιά. Δι' αυτό λέω και εγώ τη μικρή εμπειρία που έχω, ότι όταν παρατηρείς το σκύλο και όταν προσπαθείς να τον διαισθανθείς, ας πούμε, να λειτουργείς λίγο με το ένστικτο, καταλαβαίνεις πολλά περισσότερα πράγματα από ότι ίσως διαβάζοντας ένα βιβλίο, ας πούμε. Ναι, σίγουρα. Γιατί κάθε σκύλος είναι ξεχωριστός. Σίγουρα, ναι. Ο Πίκολο έχει αρχίσει και νιστάζει και τον έχει φέρει από το πρωί, ε. Καλά, βρε παιδί, εμεί σου δείξαμε ολόκληρο κορίτσι εκεί να κάνει κόλπα. Τον έχουν μάθει. Κοίτα το γλυκούλι μου. Έχει καμιά περίεργη ιστορία να μου διηγηθείς όσο καιρό είστε μαζί. Με τον Πίκολο. Ότι. Με τον Πίκολο περίεργη ιστορία, ε. Περίεργη ιστορία με τον Πίκολο. Αχ, περίεργη ιστορία. Ωραία, σκέψου. Λοιπόν, μία φορά έπρεπε να μπει υδραυλικό σπίτι μας. Δεν καταλαβαίνεις πόσο φώναζε και δεν τον άφηνε. Και μάλιστα όταν πήγαινε, ξέρεις, να με πλησιάσει, να μου εξηγήσει και σηκώνει τα χέρια του άνθρωπου να εξηγήσει. Πώς του δάγκωνε τα μπατζάκια, έκανε κύκλους για να με πλησιάσει. Ολόκληρο σοου. Φοβήθηκε ο άνθρωπος. Καλά. Ολόκληρο θηρία τώρα. Να μην φοβηθεί. Μη φοβηθεί 3 κιλά εδώ πλάσμα. Μου είπες ότι μερικές φορές φταρνίζεται, αλλά δεν σε είχε ανησυχήσει. Μου το χάλασε αυτό το σενάριο. Γιατί, όχι, νομίζω είναι φυσικό. Έτσι έχω διαβάσει. Ότι είναι φυσικό. Δεν είναι. Μην τρομάζεις. Με φρικάρεις τώρα. Θα μας τα πει η Βασιλική Μωραήτη, η κτηνίατρος που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Απλά νομίζω ότι κάτι παρόμοιο έχει συμβεί και στο δικό μου σκύλο. Για εκείνη τη στιγμή ανησύχησε ελαφρώς, γιατί είχα την αίσθηση ότι πνίγεται, ρε παιδί μου, ότι ασφυκτιά. Βασιλική, μας ακούς? Καλησπέρα, Δωρή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέλ και Πίκολο. Γεια σας. Για πες μας λοιπόν, δώσε μας την επιστημονική, την ιατρική εξήγηση του φαινομένου του φταρνίσματος, του ανάποδου που λένε. Λοιπόν, ανάστροφος φταρμός λέγεται. Reverse sneezing στα αγγλικά. Είναι φυσιολογική κατάσταση της μικρόζωμας ράτσες. Δεν μας πιάνει δηλαδή πανικός. Ουσιαστικά τι ακούς, εκεί που κάθεται μπορεί να το πιάσει ένα πολύ έντονος ήχος φτερνίσματος, σαν να προσπαθεί να βγάλει κάτι από τη μύτη, το λαιμό. Τεντώνει το κεφάλι του και παίρνει γρήγορες αναπνοές, γιατί σε εκείνη την περιοχή ουσιαστικά γίνεται ένας σπασμός και δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Συνήθως παρουσιάζεται πέρα σε οποιαδήποτε στιγμή με τη μέρα, αλλά είναι πιο συχνά μετά από άσκηση ή να φάει απότομα ή άμα αναπνεύσει σκόνη. Λοιπόν, δεν παθαίνουμε πανικό. Υπάρχει λόγος να απευθυνθούμε σε κτηνίατρο? Ναι, βέβαια, εντάξει, μπορείς να είσαι τηλεφωνική, να πάρεις ένα τηλέφωνο για να σε καθησυχάσει. Γιατί μπορεί να υπάρχει παθολογικό υπόβαθρο από πίσω. Απλά την ώρα που θα το πάθει, που δεν θα είναι και ο γιατρός, μπορείς να του κρατήσεις το κεφάλι και να του τρύψεις λίγο ελαφρά το λαιμό και, για να προσπαθήσει να καταπιεί, γιατί όταν καταπίνουν μετά θα σταματάνε. Τώρα, αν εξαρτάται και από τη συχνότητα, άμα το κάνει πολλές ώρες μέσα στη μέρα ή μέσα στη εβδομάδα, επικοινωνείς με τον κτηνίατρο, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιο ιστορικό αλλεργίας ή παράσιτα για να σου δώσει θεραπεία να εξαλειφθεί, ας πούμε, το πρωτογενές αίτιο. Εσωτερικά παράσιτα μπορεί να υπάρχουν, ναι. Εσωτερικά παράσιτα, ρωτάει η Εστέλ. Μπορεί να υπάρχουν. Ναι, και παράσιτα, στο αναπνευστικό.
Αλλά είναι και πολύ πιθανό, όπως είπες, να οφείλεται σε αλλεργία, δηλαδή, σε ακάραια. Είναι πολύ πιθανό, ναι, να είναι σε αλλεργία. Πάντως, το σημαντικό είναι ότι σε πρώτο βαθμό δεν χρειάζεται να ανησυχήσουμε, έτσι. Όχι, μην πανικοβάλλεστε. Γιατί επειδή έχει και αυτό το βλέπεις, είναι σαν να, ότι από στιγμή στη στιγμή θα σταματήσει να αναπνέει. Σε πιάνει λίγο μια φρίκη, αλλά να ξέρει ότι είναι φυσιολογικό. Στα πλάνα που βλέπουμε, εσύ μπορεί να μην τα βλέπεις τώρα. Είναι ένα τέτοιο σκυλάκι που. Θα το αφήσουμε λίγο μετά με ήχο για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς εννοούμε. Mm-hmm. Για να μην νομίζω ότι είμαι και εγώ παράλογος που ανησύχησα. Κοίτα, έτσι όπως μου το περιγράφεις, εγώ νόμιζα ένα απλό φτάνισμα. Θα το δεις, θα το δεις τώρα. Όχι, ακούγεται και σε πνίξιμο, όχι μόνο φτάνισμα. Είναι χαρακτηριστικό τώρα στο βίντεο, θα ακούω τον ήχο που βγάζει. Οκ, Βασιλική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και σε περιμένουμε στην εκπομπή ξανά να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Νίκο, παίξε λίγο το βίντεο, γιατί εγώ δεν ακούω ήχο τώρα από το βίντεο. Ας το να παίξει λίγο για να καταλάβουμε περί τίνους μιλάμε. Και ο Πίκολος. Είπες ότι έχει κάνει, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Γιατί, αν ναι, ακούστηκε. Ναι. Έχει ακριβώς αυτό που είδαμε στο βίντεο. Του έχει συμβεί. Ξέρεις που προσπαθεί να αυθανιστεί και πνίγεται και... Αλλά δεν ανησύχησα, επειδή θεώρησα ότι είναι κάτι... Ότι στραβοκατάπιε, ότι κάτι έγινε και το άφησα να το... Αυτό και το αντιμετώπισε. Το να μας πιάνει πανικός είναι καλό. Αλλά να πω την αλήθεια, και εγώ έτσι όπως το ακούω, ας πούμε, ανησυχώ ελαφρώς. Αλλά εντάξει, αφού μας είπε η γιατρός ότι δεν πιστεύει. Ναι, θεωρώ ότι τα ζώα είναι πολύ πιο έξυπνα από ό,τι εμείς πιστεύουμε. Και ότι σίγουρα έχουν το αίσθηκτο της επιβίωσης. Δηλαδή, δεν θα. Ξέρουνε. Ναι, εντάξει. Αλλά όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το ζώο δεν μπορεί να σου. Καλά, σίγουρα δεν σου λέω να το βλέπεις ένα σπαρτερά και να μην. Και λέω από την άποψη ότι όταν δεν γνωρίζεις περί τίνος πρόκειται, μπορεί να ανησυχήσεις. Οπότε, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο στο σκύλο σας, μην ανησυχήσετε. Απλά κάποια στιγμή. Πείτε το στον κτηνίατρό σας, πηγαίνετε το να το δει, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να υπάρχει. Πες μου κάτι, λένε ότι τα μικρόσωμα σκυλιά, θα το συζητήσω και μετά με τον κύριο Θοδωρή Τριάντη, που είναι εκπαιδευτής σκύλων, διέπονται από το Ναπολεόντιο σύνδρομο, αυτό δηλαδή του κοντού άντρα που είναι επιθετικός. Αν και διάβασα ότι δεν ισχύει, έχει καταληφθεί αυτή η θεωρία. Είναι λίγο Ναπολέοντα ο δικό σου. Μου λες τώρα ότι δηλαδή είναι κομπλεξικό, με λίγα λόγια. Σύμφωνα με την έρευνα. Σύμφωνα με ποια έρευνα. Ποιοι το λένε αυτό, θέλω να πεις. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πολλές φορές βγάζω τα δικά μου σκυλιά βόλτα. Τα μικρόσωμα σκυλιά είναι αυτά που αντιδρούν λίγο σαν σπαστικά, ρε παιδί μου. Και έχω την αίσθηση ότι γίνεται αυτό γιατί λόγω μεγέθους τους επιτρέπουμε να κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι θα επιτρέπαμε σε ένα μεγάλο μεγέθους σκύλι. Πιστεύω. Το κακομαθαίνουμε δηλαδή ή το παίρνουμε αγκαλιά. Ναι, σίγουρα. Αλλά θεωρώ ότι τα μικρόσωμα σκυλιά, επειδή ξέρουν ότι είναι πιο μικρά, προσπαθούν επειδή, για να επιβληθούν και να επιβάλλουν λίγο το χώρο τους. Mm. Δηλαδή να δείξουν ότι. Πέρα το μεγεθός σε ότι είναι δυνατοί και ότι τσαμπουκαλεύονται. Να κάνουν τον καμπόσο δηλαδή. Ναι, εμένα μου αρέσει αυτό. Δηλαδή, θα ήθελα ένα μικρό ο οποίος είναι και λίγο. Σ' αρέσει, άρα το επιβραβεύεις, άρα θα συνεχίσει να το κάνει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ναι, δηλαδή θέλω να είναι ενεργητικό. Δεν θέλω να φοβάται. Mm. Όταν βλέπεις μεγάλα σκυλιά στον δρόμο, αλλάζεις δρόμο ή παραμένεις εκεί. Ανάλογα το σκυλί. Νομίζω θα καταλάβω πια από εμπειρικά ποιο είναι έτοιμο για τσαμπουκά, ποιο είναι επιθετικό. Έχω ένα σκυλί στη γειτονιά μου. Τον οποίο τη λέμε φωνιά, όλα τα υπόλοιπα ιδιοκτήτριες σκυλιών. Είναι πάρα πολύ επιθετικό. Μεγαλόσωμο. Το αποφεύγω πάντα. Έχει δαγκώσει πάρα πολλά μικρά σκυλιά. Έχει ιδιοκτήτη ή είναι ελεύθερος, είναι αδέσποτος. Όχι, δεν είναι αδέσποτος, έχει ιδιοκτήτη. Συνήθως για τα επιθετικά σκυλιά αυτά είναι οι ιδιοκτήτες, να ξέρεις. Δεν φταίει ο σκύλος. Μην κατηγορούμε το σκύλο. Σίγουρα, δηλαδή. Σίγουρα. Γιατί λένε ότι τα σκυλιά παίρνουν το χαρακτήρα μας. Και σίγουρα δεν έχει καλή εκπαίδευση. Πέρα από αυτό όμως ότι δημιουργεί πρόβλημα στη γειτονιά. Π.χ. αυτό το σκυλί το αποφεύγω. Δεν θέλω τσαμπουκά. Τα άλλα όσο είναι μεγάλα και εκπαιδευμένα, κάνουν και χαρούλες. Ωραία. Παίζουν μαζί τα σκυλάκια. Λοιπόν, Σίλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας αυτό ήταν. Τιμή να έρθεις. Ναι, πέρασε η ώρα. Συμπληρώσαμε μισά ώρα. Πρέπει να. Πικόλε, νομίζω μας διώχνουν σιγά-σιγά. Μας δείχνουν την πόλη της εξόδου. Σου δείχνω την πόρτα της εξόδου, Πίκολο. Λοιπόν, να πούμε κι εμείς κάτι με τη σειρά μας. Ότι ψάχνουμε νύφη.
Σας παρακαλώ, όποια έχει Yorkshire νύφη από 3 κιλά και πάνω και θέλει να γίνει μανούλα και να, είναι πολύ τρυφερός, που είναι πολύ καλός εραστής, σας παρακαλώ. Ναι, αλλά ξέρεις ότι κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να ζευγαρώνουμε τα σκυλάκια μας χωρίς να έχουμε λέξει... Τες πατρότητας, τι να κάνει. Όχι τες πατρότητας. Τι πρέπει να κάνει ακριβώς. Το γενεαλογικό του δέντρο και το κατά πόσο υγιές είναι, κατά πόσο είναι πάρα πολύ υγιής. Εντάξει. Οκ. Σύπας. Κοίταξε τώρα. Εγώ προσπαθώ να κάνω προξενιό, βασικά. Εντάξει, δεν θα το χαλάσω. Μου κάνεις χαλάστρα. Πες μου τι, πόσο. Κοίταξε τη βλέμμα. Για το προξενιό είναι αυτό, Νίκο. Για το προξενιό. Για το προξενιό. Σας παρακαλώ, επικοινωνήστε με την εκπομπή και ο Θοδωρής. Ο Θοδωρής, μην τον μπλέξει το Θοδωρή με αυτά. Ο Θοδωρής, δεν θα επικοινωνήσετε με την... τα μηνύματα των κοριτσιών που θέλουν να μπλέξουν τον πίκολο. Θα δώσουμε το email το δικό σου, θα τα κάνω αποστολή σε σένα τα email. Εντάξει, αυτό είναι μια βοήθεια κι αυτή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και εσένα και τον Πίκολο. Πάρα πολύ. Γεια σου Πίκολο. Γεια σας. Και πάμε να δούμε ένα μικρό βιντεάκι σχετικό με τον επόμενο καλεσμένο μας και θα τα πούμε στη συνέχεια. Έρευνες λοιπόν βρετανικές αλλά και αμερικανικές και δείχνουν οι έρευνες αυτές ότι ο σκύλος πράγματι είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου και κατανοεί τα συναισθήματα και τις, ότι αισθάνεται ο ιδιοκτήτης του με μεγαλύτερη ευκολία από ότι και ο καλύτερός μας φίλος, ο πιο στενός μας φίλος. Θα κάνω μια γρήγορη αναφορά πριν τις έρευνες σύγχρονες των Αμερικάνων και των Άγγλων σε ένα αρχαίο μύθο των Ινδιάνων, όπου όταν ο Θεός των Ινδιάνων χώρισε όλα τα ζώα από τον άνθρωπο, έκανε ένα μεγάλο ρήγμα, ένα σεισμό και ένα ζώο πήδηξε από όλη την ομάδα, από όλα τα υπόλοιπα ζώα και στάθηκε δίπλα. Και έμεινε από τότε δίπλα του. Αυτό λοιπόν ο συμβολισμός μας δείχνει ότι ο σκύλος είναι το μόνο ζώο το οποίο είναι το κατεξοχήν κατοικίδιο, ζει μόνο με τον άνθρωπο, αναφέρεται στις σπηλογραφίες πάρα πολλά χρόνια και είναι το μόνο εκπαιδεύσιμο ζώο ώστε να τον εξυπηρετεί σε πάρα πολλά πράγματα. Χαρά, έχεις κοντά σου και τον κύριο Θεόδωρο Τριάντη, είναι εκπαιδευτής σκύλων, για να μιλήσουμε για την ικανότητά τους να βλέπουν με τη μύτη. Έχουν τόσο ανεπτυγμένες λοιπόν τις υπόλοιπες αισθήσεις τους. Βρισκόμαστε στο κέντρο εκπαίδευσης, στο ελληνικό κέντρο εκπαίδευσης, μαζί με πολλά σκυλιά που εκπαιδεύονται εδώ καθημερινά και θα δούμε μαζί με τον κύριο Τριάντη πρακτικά πώς λειτουργεί η μύτη του σκύλου και πείτε μας εάν όντως είναι τα μάτια των σκύλων η μύτη. Λοιπόν, τα μάτια των σκύλων δεν είναι, τα μάτια των σκύλων είναι τα μάτια. Η μύτη όμως του σκύλου είναι τόσο δυνατή και έχει τέτοιες δυνατότητες, ώστε μπορεί και το βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Η όρασή του δεν είναι τόσο δυνατή. Με τη μύτη όμως ο σκύλος μπορεί να ανακαλύψει πάρα πολλά πράγματα. Ότι τώρα ο Χρήστος θα κρύψει την μπλούζα, τη δικιά του μπλούζα, και θα μπει σε λίγο ο σκύλος του, ο Μέρφη, χωρίς να έχει δει που βρίσκεται η μπλούζα, να δούμε πόση ώρα θα πάρει και πόσο εύκολα θα μπορέσει να την εντοπίσει. Συγκεκριμένη μπλούζα δεν είναι δικιά του, είναι κάποιο άλλο η μπλούζα. Απλώς δείχνουμε τη δυνατότητα του σκύλου να ανακαλύψει την μπλούζα. Είναι η ίδια τακτική και ο ίδιος τρόπος δουλειάς που εκπαιδεύουν τα σκυλιά διασώστες, όπως αυτά τα σκυλιά που είδαμε στους σεισμούς της ΑΕΤΗΣ, στην ΑΕΤΗ, ή τα σκυλιά τα οποία ψάχνουν να βρουν κάποιο χαμένο πάνω στο βουνό ή κυνηγάνε κάποιον. Έχουν βοηθήσει ακόμα... σε πολλούς τομείς και στην ιατρική έχουμε δει να βοηθούν. Τώρα τελευταία έχουμε δει στην ιατρική, εκτός το ψυχολογικό κομμάτι που λειτουργούν τα σκυλιά υποστηρικτικά, εκπαιδεύουν κάποια σκυλιά λάμπροντο συγκεκριμένα. Εμείς κύριε Τριάντη βλέπουμε τώρα την προσπάθεια του σκύλου να εντοπίσει την μπλούζα που έχει κρύψει. Μυρίζει γύρω-γύρω. Ο σκύλος δεν ήταν μπροστά την ώρα που κρύβεται την μπλούζα, δεν ξέρει που είναι. Έχει βάλει τη μύτη και ψάχνει. Και εδώ στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι άρχισαν να καταφεύγουν στους εκπαιδευτές σκύλων. Οι διαρρήκτες χτυπούν και οι εκπαιδευτές σκύλων έχουν πιάσει δουλειά για τα καλά. Τα αλλεπάλληλα κρούσματα ληστείων έχουν προκαλέσει τον τρόμο και οι πολίτες αναζητούν ασφάλεια. Κάποιοι θωρακίζουν με συστήματα ασφαλείας τις πόρτες τους. Άλλοι τοποθετούν στα σπίτια τους συναγερμό. Και αρκετοί καταφεύγουν σε εκπαιδευτή για να αποκτήσουν ένα σκύλο φύλακα. Ο σκύλος είναι ο πατροπαράδοτος συναγερμός από την τότε που ξεκίνησε να υπάρχει ο άνθρωπος, έτσι. Είναι ο σκύλος δεν έχει μπαταρίες για να τελειώνουν μπαταρίες. Ο σκύλος είναι πιστός, πάρα απ' όλα είναι φίλος. Ο σκύλος θυσιάζεται. Όλα αυτά με μια σωστή εκπαίδευση. Ο κύριος Στάθης Πάνου έχει εκπαιδεύσει το σκύλο του, ένα μπόξερ, πώς να αντιδρά όταν το κακό χτυπήσει την πόρτα του. Μείνε! Μείνε! Φόρμα! Μπράβο! Ο σκύλος μπορεί να κινητοποιήσει τον διαρρήκτη. Κίντος! Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει τον ιδιοκτήτη του, εάν αυτός δεχθεί επίθεση στον δρόμο. Φόρμα!
Τι θα συμβεί αν ο διαρρήκτης προσπαθήσει να ανοίξει την αυλόπορτα? Και όταν ο ενοχλητικός επισκέπτης έχει εισβάλει στην αυλή του σπιτιού? Η επιγραφή αυτή συνήθως αποθαρρύνει. Ίσως ο απρόσκλητος επισκέπτης να προσπεράσει αυτό το σπίτι και να χτυπήσει στο επόμενο οικοδομικό τετράγωνο. Ο σκύλος, πέρα από πιστός φίλος, μπορεί να γίνει και... Ωραία. Νομίζω σου θύμισα αρκετά πράγματα. Είδαμε και τη δικιά μας την Πόπη Τσαπανίδου στην αρχή. Ναι. Μας είπε το μύθο για των Ινδιάνων. Ναι. Της κυρίας Τσαπανίδου το βίντεο είναι πρόσφατο. Δηλαδή πρέπει να κάνει τετραετία, πενταετία. Το άλλο πρέπει να είναι 22-23 χρόνια. Όπως είπα. Ήταν όταν ο Κουίκελ για τις ειδήσεις. Αστειευόμενος φυσικά που είπα ότι και τίποτα μην ήξερες από εκπαίδευση σκύλων όταν ξεκίνησες. Μετά από τόσα χρόνια κάτι θα έχεις μάθει, έτσι. Ναι, αυτό ισχύει για όλες τις δουλειές. Ξεκινάς και σε μια θεωρία. Κάτι έχεις μάθει. Βέβαια μπορεί να το μάθεις λάθος. Να τα κάνεις μαντάρα. Γυράσκω άλλοι διδασκόμενος τους. Ναι, μπορεί να είναι διδασκόμενος όμως για λάθη. Δηλαδή άλλοι διδάσκονται από τα λάθη και άλλοι διδάσκουν λάθη. Είναι εξαρτάται. Σωστό αυτό. Καθένας όπως το βλέπει. Θες μια και το έχουμε πρόσφατο να συζητήσουμε λίγο αυτό για το σύνδρομο και να μου πεις αν υπάρχει του μικρόσωμου σκύλου. Να πούμε καταρχάς, παράληψή μου, ότι έχουμε μαζί μας τον κύριο Θοδωρή Τριάντη, που είναι εκπαιδευτής σκύλων από το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης. Το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων. Σκύλων. Λοιπόν, να ορίσουμε τι είναι το σύνδρομο. Θες να μου το ορίσεις αυτό για να μπορέσω να έχω μια ολοκληρωμένη απάντηση. Να. Τι εννοούμε το σύνδρομο του μικρόσωμου σκύλου, δηλαδή? Είναι αυτό νομίζω που τώρα δεν ξέρω να το λέω και σωστά. Έτσι, ναι, εγώ θέλω να το πεις για να το καταλάβουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι. Ο μικρόσωμος, καταρχάς υπήρχε αυτό περί ναπολεοντικού συνδρόμου. Ναι, δηλαδή ναι. Ότι είχε γίνει μια έρευνα ότι κοντοί άντρες όπως ο Ναπολέον ήταν επιθετικοί. Διάβασα ότι πρόσφατα καταρρίφθηκε αυτή η θεωρία, ήταν σύμφωνα με μια έρευνα. Έτσι, δεν ισχύει αυτό και ότι οι επιθετικοί άντρες είναι πιο. Οι υψηλοί άντρες είναι πιο επιθετικοί. Και τέλος πάντων, κατά αυτόν τον τρόπο λένε ότι τα μικρόσωμα σκυλιά έχουν αυτό το σύνδρομο, ότι είναι επιθετικά, είναι κακομαθημένα ίσως, έχουν μια ανάγωγη συμπεριφορά τέλος πάντων. Δηλαδή υπήρχε μια θεωρία που έλεγε ότι ο Ναπολέον ήταν επιθετικός και προσπαθούσε να κατακτήσει το μισό κόσμο και ήταν κοντός. Αυτό. Θα πούμε λοιπόν, με τα μικρόσωμα σκυλιά τι γίνεται. Τα μικρόσωμα σκυλιά έχουν το εξής. Ενώ ζουν περισσότερο από τα μεγάλα, όλα τα μικρόσωμα ζουν πολύ περισσότερο, έχουν μεγαλύτερες φυλές, δηλαδή μια πολύ μεγάλη φυλή, ένας μεγάλος δανός. Ή ένας καυκάσιος τσοπανόσκυλο συνήθως πεθαίνει γύρω στα 10-11 και κάνει τον κύκλο της ζωής του. Αυτά τα μικρόσωμα μπορούν να φτάσουν και 16 και 17 εκεί. Και μιλάμε για το μέσο όρο. Τώρα άκουσα και ένα νούμερο προηγουμένως στο ρελό. Από εκεί και πέρα, τι άλλο έχουμε? Οριμάζουν και νωρίς. Αντίστροφα με το ότι αργούνε, ζουν πολύ καιρό. Δηλαδή, διαμορφώνουν συμπεριφορά, διαμορφώνουν τη συμπεριφορά τους στους 5-6 μήνες. Έχουν σηκώσει από τους 5 μήνες το πόδι τα αρσενικά, τα θηλυκά έχουν φέρει περίπου 6 μήνες και ήδη έχουν διαμορφώσει συμπεριφορά. Αυτό σημαίνει ότι τα μαθαίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Και δεν έχει πολλά περιθώρια πολλές φορές για λάθη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, όσοι παίρνουν ένα μικρό συνήθως, το παίρνουν πάρα πολύ, το παίρνουν καθαρά για παρέα και το παίρνουν και για κούπλα. Μπιμπελό, διακοσμητικό. Είναι όλη την ώρα αγάπη μου, να σου πω, να μου πεις, να σου κάνω, να σου ράνω. Άλλες φορές καλά κάνουν και το κάνουν, άλλες φορές υπερβάλλουν και χάνεται και η μπάλα και επαφή γιατί ό,τι και να είναι παραμένει σκύλος, παρότι μικρό. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε λοιπόν ένα σκύλο ο οποίος είναι συνέχεια γκαλιά, ο οποίος κοιμάται εύκολα πάνω στο κρεβάτι, ενώ ένα γερμανικό ποιμενικό, ένα ροτβάιλερ, ένα τσόου-τσόου δεν ανέβαινε ποτέ στο κρεβάτι. Έχουν κοιμάται στο κρεβάτι, παίρνει ένα κομμάτι του δικού μας ζωτικού χώρου. Όλοι το βλέπουν, το θαυμάζουν, το αγκαλιάζουν, το χαϊδεύουν. Γίνεται το κέντρο του κόσμου. Θεωρείται πολύ έξυπνο γιατί το έχω συνέχεια, το παίρνω μαζί μου, το πάω και στο κινηματογράφο. Ακόμα και μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι σε όλα συγκεκριμένα, μπορεί να το βάλει σε μια τσάντα. Ακόμα και μέσα στο αεροπλάνο, ταξιδεύει στην καμπίνα. Τα άλλα, τα πιο μεγάλα, δεν μπορούν. Ακόμα και σε ένα καφέ μέσα, που δεν επιτρέπεται κανονικά η σκύλη, περνάει απαρατήρητο και μπορεί να γίνει και μασκότο τη περιοχή. Και είναι ένα σκυλάκι που όλοι έχουν να πούνε κάτι, μια χαριτομενιά κάτι της. Αυτό λοιπόν το σκυλί είναι ξαφνικά το κέντρο του ενδιαφέροντος. Τα βλέπει όλα, που σημαίνει πολλές εμπειρίες, πολλά πράγματα, και μαθαίνει να είναι μονίμως σε μια αγκαλιά. Έχει σαν αποτέλεσμα να γίνει κακομαθημένο. Επίσης, λειτουργούν σε συναγερμός με την έννοια του φύλακα, δηλαδή αυτό που λέγατε προηγουμένως, με το που ακούνε κάποιο θόρυβο κάτι, τα περισσότερα σκυλιά αντιδρούν στο θόρυβο, στο ερέθισμα, σε κάποιο που είναι,
και γαυγίζουν. Και αυτό το πράγμα πολλές φορές θεωρείται επιθετικότητα. Συν οι πολλές αγκαλιές, συν ότι είσαι εσύ όλο το κέντρο του κόσμου, συν όλα γύρω σου, όλα είναι από σένα γύρω, ξαφνικά λέμε για αυτά τα Ναπολεόντια σύνδρομα και όλες αυτές τις χλαμάρες. Αυτές τις χλαμάρες που εμείς οι δημοσιογράφοι, έτσι, για να δημιουργήσουμε ατάκες. Ναι, ναι, κάτι να πούμε. Όμως γιατί το λέω, Θοδωρή, δεν είναι και εντελώς εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή, εκτός του ότι στα μικρόσωμα σκυλιά, όπως είπες εσύ, επιτρέπουμε να κάνουν πράγματα που σε ένα μεγαλόσωμο σκυλί δεν θα τα επιτρέπαμε, εγώ βλέπω πολλές φορές και στον δρόμο ότι στο 70%, να σου πω ότι στα τυχαίο ποσοστό των περιπτώσεων, τα μικρά σκυλιά, τα μικρόσωμα είναι αυτά που θα τεντώσουν το λουρί και θα αρχίσουν να γαυγίζουν στη δικιά μου, ας πούμε, που δεν αντίδρα καθόλου και απλά ακολουθεί μια πορεία. Σου ξαναλέω, δεν διαφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου, τα μικρόσωμα είναι, ας το πούμε, πιο κακομαθημένα με την ανοχή των γονέων. Γιατί ένα σκυλί το οποίο είναι πάνω από 14, 15, 18, 20 κιλά, ξέρω που είναι τα μέσα, ο μέσος όρος των εμίεμων, και πάνω, όταν σε τραβάει, το παλεύεις. Το άλλο το θεωρείς χαριτωμένο, δεν τρέχει και τίποτα. Και τι έγινε που με τράβεις. Χωρίς ένα μικρόσωμο σκυλί, μπορεί να το βγάλει και ένα παιδάκι. Δεν σε νοιάζει. Οπότε, ναι, αντιδρούν πιο πολύ, αλλά δεν είναι το Ναπολεόντιο. Δεν είναι ότι είμαστε κοντοί, επειδή είμαστε κοντοί, μικρόσωμοι μάλλον, είμαστε κομπλεξάρες. Μας έχουν κακομάθει, είναι έτσι. Είναι απλό. Ωραία. Το λύσαμε λοιπόν αυτό. Το λύσαμε αυτό. Πάμε στα υπόλοιπα. Θες να μου πεις δύο λόγια για το ΕΚΕΣ. Ωραία. Το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων ξεκίνησε περίπου το 1983. Μπορεί να μας δείχνει και ο Νίκος πλάνα παράλληλα να έχουμε. Ναι, ξεκίνησε περίπου το 1983. Αυτό που βλέπουμε είναι ένα ομαδικό μάθημα το οποίο κάνουμε στη σχολή. Που νομίζω θα πούμε πέντε πράγματα αργότερα. Ξεκίνησε το 1983 σαν μια απλή σχολή. Μια απλή σχολή σκύλων. Την περίοδο που οι σχολές σκύλων στην Ελλάδα ήταν κάτι σαν να λέμε τώρα φροντιστήρια εξωγήινους. Ξεκίνησε από έναν νορμαντικό άνθρωπο που έτυχε να είμαι μαθητής του, ο Νίκος Φερεκίδης. Από εκεί και πέρα ο Νίκος με τα χρόνια αποχώρησε, συνέχισα τη σχολή αυτή. Έχουν περάσει διάφοροι συνεργάτες από τη σχολή. Τώρα είμαστε μαζί με τον Βασίλη του Βολανάκη και με μια ομάδα εκπαιδευτών. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια ξεκίνησαμε το να κάνουμε μια απλή βασική υπακοή, ως ήθεση να λέμε σαν όρομη σε δουλειά μας, να μάθει δηλαδή ο σκύλος να συμβιώνει μαζί μας, μέχρι πιο σύνθετα προγράμματα όπως ο σκύλος να φυλάει σαν φύλακα, σωματοφύλακα. Έχουμε ασχοληθεί με σκυλιά ναυαγοσώστες κάποτε με μεγάλο καμάρι. Φτιάξαμε ένα σκύλο ναυαγοσώστη που το κάνουμε καθαρά για μεράκι. Είχαμε προσπαθήσει κάποτε να φτιάξουμε κάτι σκυλιά ελκύθρων καθαρά για μεράκι, έτσι όχι ότι πρέπει να τρέχουν τα σκυλιά με τα έλκυθρα. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με τη συμπεριφορά του σκύλου και σαν θετικό στοιχείο να βελτιώσουμε, να του δώσουμε κάποια πράγματα, αλλά και διόρθωση συμπεριφορά σκύλων. Πολλές συμμετοχές σε περιοδικά, πολλές συμμετοχές σε συμβουλές, πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Τώρα πιο έντονα, τον τελευταίο καιρό, συμμετέχουμε ως ιδρυτές στους σκύλους οδηγούς τυφλών Ελλάδας, που γίνεται μια καινούργια προσπάθεια στην Ελλάδα. Είμαστε μέσα στο διοικητικό και συμμετέχουν κανονικά και βοηθάμε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει μια πρωτοπορία στα αυτά τα ομαδικά μαθήματα, που εκτός από τα ατομικά μαθήματα που δουλεύουμε κάθε σκύλο κατά περίπτωση, κάνουμε και ομαδικά μαθήματα. Δουλεύουμε πιο πολύ με τα σκυλιά μας στην πόλη. Δουλεύουμε μαζί με τον ιδιοκτήτη. Πρώτα εκπαιδεύουμε το σκύλο και μετά εκπαιδεύουμε τον ιδιοκτήτη μαζί με το σκύλο του. Είναι πολύ μεγάλη σημασία στον άνθρωπο, δηλαδή στην πόλη που ζούμε πια, πρέπει να μάθει ο ιδιοκτήτης να μαζεύει τα κόπρανα του σκύλου. Αυτό είναι η εκπαίδευση του ιδιοκτήτη. Θα μάθουμε το σκύλο να λερώνει έξω, αλλά θα μάθουμε τον ιδιοκτήτη αυτά που κανένα σκύλο θα μαζέψει. Και γενικά η άποψή μας, αν θες, η φιλοσοφία μας είναι εκπαιδεύουμε το σκύλο στην πόλη. Γιατί μες στην πόλη ζούμε, για να ζει μαζί με τον άνθρωπο, όχι για να ζει για τον άνθρωπο. Και εκπαιδεύουμε τον άνθρωπο να μπορεί να περάσει καλά με το σκύλο. Να υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός και κάποια αφιόρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί λέμε εκπαιδευτής σκύλων και νομίζουμε ότι πρόκειται για κάποιον μάγο, ναι, που θα δει το σκύλο μας, θα τον αγγίξει, ξέρω εγώ, στο κεφάλι και θα τον μεταμορφώσει σε ένα απολύτως εκπαιδευμένο σκυλί. Έτσι, τα προβλήματα δεν λύνονται προφανώς ως διαμαγείας. Θέλουν δουλειά και από τις δύο πλευρές. Ναι, η εκπαίδευση σκύλου ουσιαστικά παίρνεις αυτό το συγκεκριμένο τετράποδο, το οποίο είπαμε είναι το κατεξοχήν κατοικίδιο, ο σκύλος και η γάτα, και αυτό ορίζεται και από τον νόμο. Όταν αναφέρεσαι δύο κατοικίδια ζώα που επιτρέπεται να έχεις, γιατί κάποτε βάζανε κάτι κατσίκια, κάτι γουρούνια, κάτι τέτοια, μιλάς για σκύλους και γάτες. Παίρνει λοιπόν το κατεξοχήν τετράποδο και μιλάμε για το σκύλο, όπου
ή προσπαθείς κάποιες ικανότητες που έχει να τις κατευθύνεις κάπου, δηλαδή αυτά τα σκυλιά των τυφλών είναι επιλεγμένα σκυλιά τα οποία θα γίνουν κάποια στιγμή, δίνουν ελευθερία σε κάποιους ανθρώπους να μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Παίρνεις ένα άλλο σκύλο ο οποίος θα βρει τα εκρηκτικά. Παίρνεις κάποιο άλλο σκύλο ο οποίος πάλι θα λειτουργήσει σαν σκύλος βοήθειας. Παίρνεις ένα σκύλο ο οποίος θα λειτουργήσει καθαρά υποστηρικτικά σε ανθρώπους με ψυχικά προβλήματα. Αυτά τα σκυλιά είναι επιλεγμένα, δεν παίρνεις ό,τι να είναι. Παίρνεις λοιπόν αυτό το σκύλο, όσον αφορά τις ειδικές περιπτώσεις. Το σκύλο σύντροφο και παρέα, το αδέσποτο που μάθησε από τον δρόμο ή που πήρε από το καταφύγιο ή κάποιος που πήρε ένα σκύλο από κάποιον εκτροφέα ή κάτι, αυτό λοιπόν το σκύλο τον παίρνεις. Του βάζεις τους κανόνες συμβίωσης και είναι λίγο ιδιαίτερη κάθε. Δηλαδή, εσείς οι δημοσιογράφοι είστε γενικά οι χειρότεροι ιδιοκτήτες. Γιατί δεν έχετε ωράρια, δεν έχετε χρόνο, δεν έχετε τίποτα. Εκεί λοιπόν πρέπει να είσαι όσο μπορείς μέσα στο άναρχο ωράριό σου να βάλεις το σκύλο. Αν δεν μπορείς και δεν μπορείς να συνεπείς, γιατί ο σκύλος είναι σαν τους μεγάλους ανθρώπους, τα μωρά παιδιά. Θέλω ένα πρόγραμμα. Αν δεν μπορείς, άστο και δεν έχεις χρόνο κάτω. Παίρνουμε λοιπόν, βάζουμε τους κανόνες, τα βάζουμε σε μια σειρά, προσπαθούμε να βρούμε εκεί το μέσο όρο, χωρίς να καταπιέζει ένας τον άλλον. Και πάντα με σεβασμό ένας τον άλλον. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Εντάξει, εγώ να ξέρεις πάντως ότι τη δικιά μου την έχω μέσα στο σπίτι, ζει μαζί μου. Την αφήνω βέβαια πολλές φορές αρκετές ώρες μόνη της, αλλά τη βγάζω τρεις φορές την ημέρα βόλτα, το πρωί, έστω και μια μικρή για να κάνει την ανάγκη της, το βράδυ πριν κοιμηθούμε για να κάνει την ανάγκη της και στο ενδιάμεσο 4-5 φορές την εβδομάδα ή τουλάχιστον 3 θα πάμε στο πάρκο να παίξει με άλλα σκυλάκια μια ώρα, να τρέξει, να κάνει την ανάγκη. Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θέλω να πω κάτι. Εσένα η δικιά σου είναι γεμασμένη από τον δρόμο. Ναι, εντάξει. Ναι. Μικρή όχι. Το δεύτερο ναι. Το δεύτερο είναι μαζεμένο από τον δρόμο. Όταν παίρνει λοιπόν ένα σκύλο από τον δρόμο, ήδη του προσφέρει μια ποιότητα. Δηλαδή, αυτό το σκυλί ήταν τυχερό που είσαι πάνω σου. Και εσύ επάνω του βέβαια. Αλλά ήδη προσφέρει μια ποιότητα. Γιατί αυτό το σκυλί στην καλύτερη θα καταλήξει σε κάποιο καταφύγιο να περιμένει να υιοθετηθεί από μια περίπτωση σαν εσένα. Okay. Ή θα το έχει πάτησει κάποιο αυτοκίνητο. Ή θα είχε πεθάνει από κάποια αρρώστια. Γι' αυτό καμιά φορά, ναι, μεν παίρνουμε ένα σκύλο, αλλά αν ο σκύλος μπει στα ωράριά μας και είναι μια χαρά, είναι οκ. Okay. Έτσι, δηλαδή, όταν πάρω τώρα ένα σκύλο και λίγο το πρωί στο βράδυ και παραπονιέμαι, μου τρώει το σπίτι, μου κατουράει μέσα, ουρλιάζουν και φωνάζουν οι γείτονες, και εγώ γυρνάω και είμαι μέσα στην τσίτα και δεν έχω το μυαλό μου για τη δουλειά, εκεί δεν ξεκινάς καλά. Μην το κάνεις. Εδώ τώρα έπεσες, υιοθέτησες ένα μωρό, το βάλες μέσα και πάτε καλά. Οκ, okay. Εκεί τα βρήκατε. Εντάξει, είναι και πολύ σημαντικό αυτό που λες, ότι πολλοί παραπονιούνται, μου κάνει ζημιές, τρώει τα πάντα και δεν κατανοούν οι ίδιοι ότι ο σκύλος βαριέται, ας πούμε, και τα περισσότερα που τα κάνει επειδή δεν εκτονώνεται, επειδή δεν έχει. Μην το λες, γιατί ξέρεις τι, μπορεί να έχει ένα σκύλο σε μια μεγάλο κήπο, ο σκύλος να εκτονώνεται μια χαρά και να σου καταστρέφει ό,τι βρίσκει. Έχει να κάνει και με θέμα χαρακτήρα. Τις περισσότερες φορές τα λάθη στους σκύλους, όπως και συμβιώσει των ανθρώπων, είναι ότι δεν βρίσκει τις κατάλληλες προδιαγραφές. Δηλαδή, θέλω ένα σκύλο, ξεκινάμε από εκεί. Οκ, θέλω ένα σκύλο. Γιατί θέλω εγώ το σκύλο, εγώ μπορώ να είμαι οικογένεια. Θέλω το σκύλο γιατί θέλω να πάρω ένα σκύλο γιατί μ' αρέσει, γιατί είναι μόδα. Θέλω να πάρω ένα σκύλο γιατί όταν πηγαίνω για σκι, το έχω ακούσει και αυτό, όλοι έχουν ένα σκύλο. Θέλω ένα σκύλο για φύλακα. Θέλω ένα σκύλο. Θέλω ένα σκύλο για παρέα. Θέλω για το παιδί μου. Θέλω ένα σκύλο έτσι γιατί γουστάρω να χαϊδεύω ένα σκύλο. Ψάχνουμε λοιπόν και με το γιατί. Αφού βρούμε το γιατί και βάλουμε το χρόνο μας, βλέπουμε. Είναι αυτή η περίοδος να πάρω σκύλο. Ή πρέπει να πάρω ένα σκύλο όταν εγώ θα έχω χρόνο. Ή εγώ κάνω μια δουλειά που αλλάζω πόλη κάθε 6 μήνες. Δεν ξέρω εγώ τι. Διαλέγω λοιπόν το σκύλο. Διαλέγω μετά τη φυλή βάσει των χαρακτηριστικών της φυλής. Διαλέγω το φύλο του σκύλου. Εάν δεν είμαι μόνο μου και έχω μια οικογένεια, ένα σύντροφο ή δεν ξέρω εγώ τι, την κάνουμε την κουβέντα μαζί και ξεκινάς από εκεί. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ο χαρακτήρας του σκύλου. Δηλαδή, σε μια ομάδα από κουτάβια 5 σκυλιά, έχουμε 5 κουτάβια τα οποία είναι χαρούμενα. Και πας εσύ λοιπόν να πάρεις ένα κουτάβι. Έρχεται ένα κατά πάνω σου, χαρούμενο. Όλοι λοιπόν λένε το εξής. Θα πάρω αυτό γιατί με διάλεξε. Αυτό γιατί με διάλεξε. Όποιος και να πάει, αυτός είναι ο πιο θαραλέος. Ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι ο πιο μάγκας. Ο οποίος έρχεται σίγουρα επάνω. Αυτό θα διάλεγε. Εκτός αν είχε γίνει κάτι εκείνη την ώρα και τα έχει ταΐσει και αυτός που τα έχει και έχει φάει αυτός πρώτος και έχει πέσει για ύπνο. Αλλά συνήθως αυτός που θα έρθει είναι ο πιο δραστήριος, καμιά φορά πιο κυριαρχικός, συνήθως είναι ο πιο δυνατό αρσενικό κουτάβι, είναι ο πιο. Ας μου επιτραπεί η έκφραση, ο πιο δύσκολος. Ναι.
ο σκύλος ο οποίος πατάει πιο καλά στα πόδια του. Προτιμάω να το δώσουμε σε κάποιον που έχει πάρα πολύ χρόνο ή κάποιον ο οποίος είναι έμπειρος ή κάτι τέτοιο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιλογή του χαρακτήρα. Και ισχύει σε αυτό σε όλες τις φυλές και μη. Από Κανής και Yorkshire μέχρι Ντόμπερμαν, Καυκάσου ή Μίεμα ή Μιμάκια. Ισχύει το ίδιο. Πάντα ισχύει αυτό. Έχει μεγάλη σημασία η επιλογή του χαρακτήρα. Ώστε πριν πάρω λοιπόν το σκύλο, φτιάχνω ένα προφίλ μου, πώς θέλω εγώ να ζω με το σκύλο και βάζω και ένα πλάνο εγώ τα επόμενα χρόνια που θα είμαι. Θα είμαι μόνος μου, θα πάρω σύνταξη, θα κάνω παιδιά, θα ταξιδεύω. Τι θα κάνω. Και μετά παίρνω σκύλο. Γιατί ο σκύλος είναι σχέση ζωής, τέλος. Τον παντρεύεσαι για τα επόμενα από 10 έως 15 χρόνια. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι, Νίκο, πάμε να δούμε ένα βιντεάκι με το έργο, νομίζω, του Ελληνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Σκύλων. Είδαμε μια μικρή επίδειξη, αλλά εντυπωσιακή θα έλεγα. Εντυπωσιακή, ναι. Αυτό είναι σκυλό σωματοφυλακή. Αυτό είναι. Να πω κάτι. Η μουσική είναι κάτι φίλων μου, τον Illegal Operation. Μια εξαιρετική μπάντα. Ο σκύλο αυτό είναι του Παναγιώτη Πιστόλα Ιάντη. Είναι παλιό και αυτό το βίντεο. Mm-hmm. Ναι. Αυτό είναι ένα μάθημα σωματοφυλακή. Έχει 2-3 πράγματα ιδιαίτερα παραπάνω, όπω αυτό ο σκύλο που πηδάει από το αυτοκίνητο. Ένα παράθυρο είδαμε ότι πηδάει. Ένα παράθυρο ότι πηδάει, όλα αυτά. Αυτά ανάλογα το τι ανάγκες έχει ο καθένας, εκπαιδεύει το σκύλο του. Ή μπορεί να το κάνεις απλά για το κέφι σου, γιατί θες ο σκύλος να το δεις ασπόρο. Υπάρχει και το κοινάθλημα. Το κοινάθλημα τι είναι? Κοινάθλημα είναι μια σειρά από ασκήσεις που κάνει ένα σκύλος, όπου έχει και μερικές ασκήσεις φύλαξης, μερικές ασκήσεις κυνηγίου, μπορεί να εκπαιδευτεί ο σκύλος γι' αυτό. Έτσι. Αλλά το συγκεκριμένο που είδαμε είναι ένα σκυλί το οποίο έχει μάθει να φυλάει. Να πω ότι αυτό το σκυλί, όπως και τα περισσότερα σκυλιά τα οποία εκπαιδεύονται για φύλακες, κινούνται ανάμεσα στον κόσμο, ανάμεσα στις οικογένειες, μπορεί να τα χαϊδέψει, μπορεί να περάσει δίπλα σου. Είναι σκυλιά τα οποία περνάνε απαρατήρητα, άλλο από την ομορφιά τους και τον όγκο τους, γιατί πριν να φτάσει στο κομμάτι της σωματοφυλακής και της φύλαξης, πρέπει να έχει τον απόλυτο έλεγχο του σκύλου. Και είναι και η κοινωνικοποίηση, νομίζω. Έτσι, που... Γιατί οι περισσότεροι, έχεις δίκιο σε αυτό, νομίζουν ότι ο σκύλος φύλακας, ο σκύλος σωματοφύλακας πρέπει να είναι ένα σκύλος άγριος. Που να τρομάζει τους πάντες. Ναι, να σου συμπληρώσω κάτι. Ότι για να γίνει ένα σκύλος φυλακάς πρέπει να το έχει. Δηλαδή, όσο και σου φαίνεται περίεργο, υπάρχουν γερμανικά πνευματικά τα οποία δεν το έχουν. Υπάρχουν το ροτβάλι που θα είμαι εδώ που δεν το έχουν ή που το έχουν, δεν το έχουν πολύ ψηλά. Ο εκπαιδευτής τι κάνει? Παίρνει αυτό που έχει ο σκύλος, αν το έχει, και το φορτώνει τεχνικές. Του δίνει τεχνική, του δίνει το πώς. Εάν δεν το έχει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Υπάρχουν κυνηγόσκυλα που δεν το έχουν. Δεν μπορούν να το έχουν όλοι. Όλο. Επίσης υπάρχουν εξειδικεύσεις. Αν πάμε πάλι στα Λάμπραντορ, τα Λάμπραντορ κανονικά κυνηγάνε. Παρ' όλα αυτά τα Λάμπραντορ τα έχουμε για ανίχνευση ουσιών, αλλά τα έχουμε για σκύλους τυφλών. Γίνεται επιλογή όμως. Δηλαδή για να κυνηγάνε είναι τα περισσότερα, όχι όλα. Για σκύλους ουσιών λιγότερα. Για σκύλους οδηγούς πολύ μεγάλο κοσκίνισμα. Mm-hmm. Έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Στην περίπτωση σωματοφυλακή, ξαναλέω πάλι. Λένε καμιά φορά θέλω να αγριέψω το σκύλο μου. Τι είναι να αγριέψω το σκύλο μου? Να το αγριέψω το σκύλο μου, βάλω να δει ένα θρίλερ. Τι πάει να πει αγριέψω το σκύλο μου? Αγριεύω το σκύλο μου, μαθαίνω το σκύλο μου να φυλάει, να προστατεύει και να είναι απόλυτα ελεγχόμενος και όχι επικίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο. Πολύ μεγάλη σημασία. Όπου αυτά τα σκύλια παίζουν παιδάκι έτσι. Συνεπώς, ισορροπημένο σκύλο, ναι. Κοινωνικοποιημένο σκύλο και δεν κάνουν όλα τα σκυλιά κάθε φυλή για τη δουλειά για την οποία. Όπως υπάρχουν και εξαιρέσεις. Μπορεί να σου τύχει ένα Λάμπραντορ το οποίο να φυλάει. Mm-hmm. Σπάνια περίπτωση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ να είναι και ισορροπημένος ο ιδιοκτήτης. Να. Εντάξει, δηλαδή ο σκύλος δεν είναι το αυτοκίνητο με ζαντολάχτισα. Έτσι δεν είναι. Μην πω η προέκταση τίνος που κάνω μόλι το σκύλο. Η προέκταση του εγώ μας, ας πούμε, αυτού που θα θέλαμε να είμαστε. Είναι ο σκύλος, είναι αυτό. Είναι ο σκύλος μου. Τέλος. Παρεάκι, φίλος και έχει και 5 πράγματα τα οποία. Με βοηθάει. Τώρα, υπάρχουν σκυλιά τα οποία είναι επαγγελματίες στο στρατό, έχουν επαγγελματίες σκύλους φύλακες. Όπως είναι σκοπή. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Mm-hmm. Ξέρετε, τώρα ακούγονται λίγο αυτά περί φύλαξης και τα λοιπά και νομίζω ότι περισσότερος κόσμος είναι πλέον εξοικειωμένος λίγο πολύ με αυτό.
λίγο εξειζητημένα θα μπορούσαν να θεωρηθούν. Ναι. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος, υποθέτω, που έρχεται στη σχολή, που απευθύνεται σε έναν εκπαιδευτή εν προκειμένου σε σένα, τι είναι αυτό που συνήθως σου ζητάει να διορθώσει, τι είναι αυτό που κυριαρχεί, ας πούμε. Θα μου επιτρέψει να κάνω μια παρένθεση. Ναι. Θα ήθελα λίγο να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι εκπαιδευτής σκύλων δεν είναι όποιος δηλώνει εκπαιδευτής σκύλων. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι επαγγελματίες και υπάρχουν άνθρωποι που τελειώσαν ένα σεμινάριο ή κατεβάσανε κάμποσα βίντεο και είδανε, οι οποίοι είναι εκπαιδευτές σκύλων. Πριν πάει ο κόσμος να εκπαιδεύσει κάποιο το σκύλο του, να δει και να μιλήσει. Να μην κρίνει ούτε βάσει του οικονομικού, ούτε βάσει των βίντεο που είδε στο ίντερνετ. Οκ, αυτά είναι μια χαρά ενημέρωση και καλά να παίρνει πληροφορία. Αλλά πάει να μιλήσει με τους εκπαιδευτές, να δει τους χώρους, να δει πώς δουλεύουν και να δει δουλειά τους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό το λέω και με την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα αγώνα να ενημερώσουμε τον κόσμο, όπου συνήθως μας έρχονται και μας παραπονιούνται ότι τα σκυλιά τους κακοποιούνται, ότι τα σκυλιά τους από ανθρώπους οι οποίοι τους βρήκαν με κριτήριο το οικονομικό ή βρήκαν ένα στο πάρκο που τους έδωσε μια κάρτα και τους είπε: πάρε αυτή την κάρτα και με εκπαιδευτή σκύλων. Χωρίς έναρξη στην εφορία, χωρίς τεύε, χωρίς τίποτα, χωρίς να τους ξαναβρούν πουθενά, οι οποίοι νέμονται το επάγγελμα και δυστυχώς τα σκυλιά κάνουν κακό στα σκυλιά. Οπότε, πριν καταλήξουν ακόμα και σε ένα επαγγελματία, καλά είναι να πάρουν μια εικόνα. Να κάνουν μια έρευνα αγοράς. Αυτό. Αυτά λοιπόν τα οποία συνήθως μου ζητάνε, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι πολλές διορθώσεις σκύλων από συναδέλφους. Συναδέλφους, όπως λέγονται να ονομάζονται, αυτό. Έχουν δηλαδή πολλά σκυλιά σε δεύτερες εκπαιδεύσεις. Έχουμε αρκετά αυτούς τους κανόνες βασικής υπακοής, ότι παίρνω το σκύλο, όπως θα τον κάνω να μπορέσουμε να συμβιώσουμε. Έχουμε πολλά σκυλιά τα οποία ήδη έχουν χάσει. Έχει υπάρχει χαμένος χρόνος, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι όπως μπορώ να δω μια συνταγή βλέποντας από το YouTube, μπορώ να φτιάξω και το σκύλο μου. Δεν είναι αυτό το πράγμα το ίδιο. Τα οποία έχουν προχωρήσει. Συνήθως αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Σπάνια πια, όχι, δεν έχουμε πολλούς φύλακες. Πάρα πολλοί κόσμοι ζητάνε συμβουλές για να δέσουμε τα σκυλιά με τα παιδιά της οικογένειας. Πολύ σημαντικό. Την αποφυγή, τη μεγάλη την πληγή, την αποφυγή φόλας. Να μην δρώνει τα σκυλιά. Αυτό είναι εύκολο να το μάθεις. Αυτό εξαρτάται πάλι το σκύλο και τη συνεργασία του ιδιοκτήτη. Επίσης, πολλοί έχουν το εξής. Τα σκυλιά δεν τρώνε φόλες. Τα σκυλιά, επειδή τα αφήνουν και σκουπίζουν ό,τι είναι από κάτω, μπορεί να φάνε ένα χαλασμένο κρέας, ένα χαλασμένο σουβλάκι που έχει μείνει πίσω από ένα θάμνο 4 μέρες και ξέρουν να πάνε δηλητηρίες και να σου λένε φάγε σκύλο μου φόλα. Όταν έχεις το σκύλο μια ζωή, του πετάς το φαΐ κάτω ή του δίνεις, να του δίνουν όλοι φίλοι ή όπου πας το ταΐζεις ό,τι βρίσκεις και δεν του έχεις κόψει από την αρχή αυτή την κακιά συνήθεια, είναι σαν να έχεις ένα μικρό παιδί που βρίσκει κάτω μισό κομμάτι σοκολάτα, το φάει ή μια καραμέλα θα την κλείψει. Είναι ακριβώς το πράγμα με το σκύλο. Του δίνεις μια γραμμή και μπορεί να τα καταφέρεις αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν δουλεύεις έτσι, είναι κάτι το οποίο ναι, μπορεί να το μάθει. Πάντως νομίζω ότι είναι και λίγο το ένστικτο δηλαδή, του σκύλου. Εγώ, ας πούμε, τη δικιά μου δεν της έχω δώσει ποτέ τίποτα εκτός από ξηρά τροφή ή και κάποιον μεζέ να της δώσω ποτέ φαγητό. Ναι. Δηλαδή από το τραπέζι να έρθει να ζητηρέψει. Πάντα από το χέρι μου. Δεν της το πετάω ποτέ σαν κόκαλο. Ναι. Και παρόλα αυτά, έτσι, αν είμαι μπροστά και την δω και της πω όχι, είναι πολύ πιθανό να μην το πάρει. Όμως, αν δεν την δω ή αν δεν την πάρω χαμπάρι, θα πάει και θα φάει κάτι από κάτω. Πάμε λοιπόν πίσω. Είπες, είναι πολύ πιθανό να μην το πάρει. Έχεις δουλέψει. Αλλά έχεις φτάσει εκεί. Αν το πω στο χέρι μου και της πω όχι, δεν θα το πάρει. Αν το πετάξεις, το βρεις πάλι κάτω και την προλάβεις, θα της πεις όχι, δεν θα το πάρει. Ναι. Ωραία. Άρα ήδη έχεις κάτι κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να τα κάνεις μόνος σου. Mm. Δηλαδή, εγώ μπορεί να πάρω να μοντάρω ένα βίντεο. Ήδη κάτι θα έχω κάνει. Mm. Να το κάνω τόσο καλό σαν εσένα, θα πω ρε, εσύ πώς το κάνεις αυτό τόσο ωραίο βίντεο, εσύ. Γιατί καλά, εγώ... ναι, είναι ακριβώς το ίδιο. Εάν δηλαδή το σκυλί αυτό είχες ασχοληθεί, αν και όμως είναι νεαρό, δεν είναι πολύ μεγάλο. 3 χρόνων, πώς όμως είναι. 3 χρόνων. 3 χρόνων. Έχει περιθώρια να μάθει. Και όλα αυτά μιλάμε χωρίς βία, έτσι. Είναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία η εκπαίδευση. Αν δείτε ότι χτυπάνε τα σκυλιά σας, φύγετε. Αλλά υπάρχει τρόπος. Είναι τα πάντα με τη συνήθεια. Όπως δηλαδή ο σκύλος ακούει την αλυσίδα και ετοιμάζεται να βγει βόλτα, ξαφνικά σε βλέπει βάζει τα παπούτσια και ξέρετε να βγει βόλτα, βλέπει τον μπαλάκι. Αυτό είναι ο νόμος συγκεκριμένων ανακλαστικών του Παυλόφου. Εντάξει. Ή, όπως λέγανε οι άλλοι, η συνήθεια είναι η μύτη της μάθησης. Αν αυτό το πράγμα το ξεκινήσει από την αρχή και είσαι απ' έξω και δεν αφήνει το σκύλο σου να τρώει από κάτω, αν είναι λέμαρος, θες λίγη βοήθεια παραπάνω. Είναι απλό. Έτσι, εδώ υπάρχουν πράγματα σου λέει ακόμα πιο δύσκολα από αυτό. Για τους σκύλους. Το ότι ζει ένα σκύλος, ότι ζεις εσύ και ένα σκύλος σε ένα διαμέρισμα, είναι πολύ πιο δύσκολο από το να τρώει ο σκύλος, να μην τρώει ο σκύλος από κάτω. Γιατί για σένα και για το σκύλο το διαμέρισμα είναι κάπως.
Είναι και το σπίτι που θα ήθελες. Αλήθεια είναι αυτό. Απλά εγώ το ανέφερα, δεν ισχυρίστηκα ότι τα έκανα όλα σωστά. Ναι. Αν και νομίζω ότι έχω κάνει αρκετά πράγματα καλά. Το ανέφερα απλά γιατί θεωρώ ότι εν τέλει, σαφέστατα, αν το πάω σε κάποιον επαγγελματία, προφανώς θα κάνει πολύ καλύτερη δουλειά από μένα. Ναι. Απλά λέω ότι ακόμα και αν στον απλό βαθμό έχεις κάνει κάποια πράγματα να μην τρώει από κάτω, να μην παίρνει από χέρι αλλού, να μην, αν βρει κάτω, είναι πολύ πιθανό να το φάει. Οπότε εκεί ήθελα να καταλήξω ότι είναι πολύ σημαντικό να απευθυνθείς σε έναν επαγγελματία. Απλά ακούω πολλές φορές που λένε ότι μην ακούτε τι σας λένε, δεν υπάρχει περίπτωση ο σκύλος να μην φάει από κάτω. Ωραία, ποιοι τα λένε αυτά. Αυτό λέω τώρα. Ποιοι τα λένε. Οι φήμες που διαρρέονται κτλ. Σημασία έχει ποιοι τα λένε αυτά. Ποιοι τα λένε όλα αυτά. Γιατί ο καθένας μπορεί να τι θέλει. Ποιοι τα λένε όλα αυτά. Είναι απλό. Ήδη εσύ αυτό που κάνεις, πολλοί θα θέλουν να το καταφέρουν. Να πούνε ότι κοίταξε να δεις, κοίταρε εσύ αυτό του λέει μη το σκύλο και δεν τρώει. Πώς το κάνει. Που δεν είσαι επαγγελματίας, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το ζώο του και κατάφερε μερικά πράγματα. Όσο εκεί τα κατάφερες. Εάν είχες ένα ζώο πιο συνεργαζόμενο, ένα σκύλο που συνεργαζόταν καλύτερα, πιθανόν να έχεις καταφέρει περισσότερα πράγματα. Αν είχες ένα πιο πεισματάρικο, πιθανόν να έχεις καταφέρει ούτε αυτό. Έχει να κάνει και με κάποια πράγματα που σου λέω δεν μπορώ να τα κάνω μόνος. Και εγώ μπορώ να μοντάρω ένα βίντεο, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα. Πάντως αυτό που είπες με ενδιαφέρει πολύ, γιατί μου έχει κινήσει και την περιέργεια. Ξέρεις, όταν άρχισα να ασχολούμαι στην αρχή με το αντικείμενο, ας πούμε, σαν χομπίστα, σαν εραστέχνης, είχα την αίσθηση ότι και ιδιοκτήτης και ηδεμόνας σκύλου, είχα την αίσθηση ότι εκπαιδευτής σκύλων είναι κάτι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, είναι μόνο στην Ευρώπη, ας πούμε. Ναι. Και ξαφνικά αυτό που λες, ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που δηλώνουν εκπαιδευτές σκύλων. Πώς μπορεί κάποιος, εκτός από το να πάει να συζητήσει και να δει πού εργάζεται κάποιος. Τέλος πάντων, με ένα χαρτί, ρε παιδί μου. Υπάρχει κάποιο χαρτί που δίνει το ελληνικό κράτος ή κάποια. Όχι, θα σου πω. Αυτή τη στιγμή για να δηλώσει κάποιος εκπαιδευτής, πάει και ανοίγει μια σελίδα στο Facebook. Μανολάκης, Νικολάκης, Γιωχαλάκης, αγαπώ τα ζωάκια, το τρέινερ. Εντάξει, ή μοιράζει κάρτες. Ωραία. Όπως και πάρα πολλές άλλες δουλειές. Έχει γίνει μια κίνηση τώρα από το Σύλλογο Εκπαιδευτών Σκύλων που προσπαθούμε αυτό το πράγμα να μπορέσουμε να το μαζέψουμε. Δεν υπάρχει πιστοποίηση επαγγέλματος ούτε στο εξωτερικό, ούτε στην Ελλάδα, ούτε πουθενά. Εντάξει, το μόνο, αν θες τώρα να γίνεις εκπαιδευτής σκύλων, πας εσύ με το τέβε σου ή ανοίξεις ένα τέβε και γίνεις εκπαιδευτής σκύλων νόμιμος. Από εκεί πέρα μέσω του συλλόγου για να μπεις γίνεται κάποιο σεμινάριο που υποθέτει υπάρχει κάποιο φίλτρο. Εντάξει, αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο χαρτί και δεν υπάρχει συλλόγο παγκοσμίως, ο οποίος δεν μπορεί να δηλώσει εκπαιδευτής. Γι' αυτό και λέμε ότι πριν πάτε ένα χαρτί δεν σου λέει και τίποτα. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι εκπαιδευτές σκύλων οι οποίοι κάνουν κάποια σεμινάρια και ζητούν ένα χαρτί. Το οποίο αυτό το χαρτί μπορεί να έχει ένα χαρτί, να έχει τελειώσει μια ιατρική σχολή, δεν ξέρω εγώ πού, σε ένα χωριό και δεν σημαίνει ότι είσαι γιατρός. Γι' αυτό είναι καλό όποιος θέλει να δει για το σκύλο του να πάει να μιλάει και να του βλέπει από την αρχή από κοντά. Τους ίδιους. Έτσι. Και όχι με μηνύματα στο Facebook. Παρότι έχω Facebook, έτσι το χρησιμοποιώ για να μην λέω τώρα στα χλαμάρια. Αλλά υπάρχει η σελίδα τη σχολή και η προσωπική μου σελίδα. Αλλά για μένα αυτό είναι ένα τρόπο να επικοινωνήσω να δούμε. Άλλωστε, όποιο θέλει να εκπαιδεύσει το σκύλο του, του λέω έλα να κάνω μια αξιολόγηση του σκύλου σου. Δωρεάν, να το δω, να σου πω αυτό. Να δούμε τι χρόνο έχεις, τι κάνεις, τι είναι αυτός ο σκύλος και μετά να σου πω. Ωραία, κλείνουμε, Νίκο. Προλαβαίνουμε τουλάχιστον να πούμε δύο λόγια για το σκύλο που δεν το είπαμε. Μου το φώναζες τόση ώρα. Να μας συστήσεις το σκύλο σου, γιατί. Έλα. Λοιπόν, ο σκύλος μου είναι η Λέμη. Η Λέμη είναι ένα Airedale Terrier, το οποίο βαρέθηκε εδώ πέρα τόση ώρα. Δεν έχει τι να κάνει. Είναι ένα Airedale Terrier, το είναι 6 ετών. Αρκετά ενεργητικός και ζωηρός σκύλος όπως όλα τα Terrier. Είναι το μεγαλύτερο Terrier που υπάρχει. Όχι, έχει άλλα. Αυτή είναι, έχει πάει και πιο μικρή και μεγαλύτερη τέτοια. Αυτή λοιπόν εδώ, τούτη εδώ πέρα, είναι θηλυκιά. Τώρα τελευταία τη πήραμε για ένα σνάουτσερ, αρσενικό κουτάβι, όπου θα έχει και παρέα. Ήταν γερμανικά σκυλιά. Σκυλιά τα οποία και φυλάνε και κυνηγάνε, τα χρησιμοποιούν κυρίως στην Αγγλία για το κυνήγι. Και είναι ένα σκυλάκι που δεν είναι για πρωτάριδες, αλλά είναι για όσους έχουν διάθεση. Πολύ για παιχνίδι, για παρέα. Πόσα πράγματα είχαμε να πούμε ακόμα. Δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε. Αν δεν βαρεθείς να ανέβεις στην Κάτω Κηφισιά. Θα κάποια στιγμή θα ξαναμιλήσουμε περισσότερο. Ωραία. Γιατί έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να πούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.